Έχουμε ένα πολύ ωραίο χορευτικό από ό,τι πληροφορήθηκα, γύρω στις 5.30-6 ώρα. Θα κλείσει αυτό το 9ήμερο, μιας έκθεσης που αποτελεί πλέον παράδοση και για τον Πειραιά. Η Παγκρίτια έκθεση για τα τελευταία 9-10 χρόνια, σε διαφορετικά σημεία του Πειραιά, αλλά τελικά καταλήξαμε στο Πασαλιμάνι τα τελευταία χρόνια. Εδώ στο ρολόι και νομίζω ότι είναι το σημείο που πρέπει, γιατί είναι στο κέντρο του Πειραιά. Κόσμος μπορεί να έρθει να ψωνίσει, να πάρει προϊόντα, να βρει τα χορευτικά, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά όλα. Ξέρουμε τι σημαίνει να στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, δεν είναι μόνο από την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα. Με τον κύριο Σερμάκη, όπως είπα και στα εγγένεια, πλέον έχουμε μια φιλική σχέση. Με εξαιρετική αυτή η έκθεση που διαδηλώνει σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος. Θέλω να πιστεύω ότι είχε σχετική επιτυχία ή καλύτερη επιτυχία. Αυτό είναι η επιδίωξή μας. Το κάνουμε να το φιλοξενούμε εκθέσεις. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε και τους παραγωγούς και τους διοργανωτές και να μεταφέρουμε, αν θέλετε, και στον κόσμο του Πειραιά ήθη και έθιμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και αυτό μας ικανοποιεί. Είμαστε μια πόλη η οποία έχει συνδεθεί από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Κρήτες, Μανιάτες, Ιθακίσιους, Κεφαλήνιους, Κυκλαδίτες, Δωδεκανήσιους, Θρακιώτες, Ηπειρώτες κ.ο.κ. Άρα μας χαροποιεί όταν φιλοξενούμε τα προϊόντα και τα αντίστοιχα ηθική έθιμα. Θα υποστηρίξουμε και στο μέλλον τέτοιες εκθέσεις. Ελπίζω απλώς να είναι ευχαριστημένοι και οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες. Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε για πολλωστή φορά στον όμορφο Πειραιά, στον αγαπημένο για εμάς τους Κρήτες. Η έκθεση, όπως έχετε δει, απλώνεται από το ένα άκρο του Πασαλιμανιού στο άλλο, 65 παραγωγοί από κάθε γωνιά της Κρητικής αλλά και της Ελληνικής γης έφεραν τα εξαιρετικά τους προϊόντα, έτσι ώστε να μπολιάσουν το τραπέζι των Πειραιωτών τις ημέρες του Πάσχα. Καλούμε λοιπόν αυτό το τελευταίο διήμερο τους φίλους Πειραιώτες να επισκεφτούν την έκθεση, να προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα. Είναι αγνά υψηλής διατροφικής αξίας, μοναδικής ποιότητας, που γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό, και καλό είναι λοιπόν οι πρώτοι καταναλωτές να είμαστε εμείς, γιατί οφείλουμε ευχαριστίες στους ανθρώπους που παράγουν αυτά τα μοναδικά προϊόντα. Να πω ότι η έκθεση είναι ανοιχτή από το πρωί στις 10 μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ και υπάρχουν συνεχώς πολιτιστικές δράσεις. Θα περάσουν από την έκθεση 1.000 χορευτές. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο και οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ και θα τους κεράσουμε και θα απολαύσουν τη ζήτηση, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε διατροφικός πολιτισμός και πολιτιστικές παραδόσεις αποτυπώνεται σε αυτό το 9ήμερο των δράσεων στον Πειραιά. Εμείς να ευχαριστήσουμε τους Πειραιώτες για άλλη μια φορά για τη θερμή υποδοχή που μας επεφύλαξαν άλλη μια φορά και καλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία. Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να νιώσουν ζεστασιά, χαμόγελο και αγάπη.